Εκεί με τη λαδιά, κάτι λαδερό. Γιατί το θυμάσαι προ Κατερίνα σε εποχή διαφορετικά. Το ξέρει το Γιάννη. Πώς δεν το ξέρω. Από πού το ξέρει το Γιάννη. Τον έχω δει εδώ. Είχε εκπαιδεύσει τα σκυλιά σου. Όχι. Για την εκπαιδευτή σκύλων. Δώσε τις φωτογραφίες. Θέλω να πω, επειδή τότε με την Κατερίνα ήμασταν στο ίδιο ραδιόφωνο, όταν είχε γίνει αυτή η φωτογράφηση και είχε γίνει πανικός και μου είχε πει το τι φαντάρι μου έχουν στείλει. Το τι μου λέει από συνεργεία αυτοκινήτων. Έτσι. Τι μου λέει ότι δώσε μπορούσε μια κοπέλα πιο εύσωμη, θυμάμαι, μου έλεγε, να έχει τέτοιο fan club και να δέχεται τέτοια σχόλια. Μπορεί. Δεν το φανταζόμουν. Όχι, ωραία σχόλια. Κατερίνα. Ναι. Κατερίνα όταν είχε κάνει αυτή τη σεξι φωτογράφηση. Καλά, γιατί δεν τη δείχνεις. Δεν το ξέρετε ότι οι παχουλές έχουν τεράστιο target group. Επίσης, θα σου πω και το άλλο. Είναι και το θέμα της αυτοπεποίθησης, παιδιά, που παίζει πάρα είναι πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι και τη βγάζει. Η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που έχει μια τόσο εκρηκτική και ωραία προσωπικότητα, που νομίζω από μόνη της αυτή η προσωπικότητα είναι ερωτεύσιμη. Θα συμφωνήσω, βρε, και έχει και προσωπικότητα και χιούμορ και είναι πραγματικά ένας άνθρωπος πολύ πληθωρικός. Μπαίνει και κερδίζει. Αλλά με αυτές τις φωτογραφίες ξύπνησε και άλλα ένστικτα. Σου λέω, μου έλεγε εκείνη την εποχή ότι είχε. Εγώ ξέρω και άντρα που είναι φέτες κομμάτια και του αρέσουν πάρα πολύ οι γεματούλες. Ένα που είναι αυτή τη στιγμή φέτα, να δεις και την άλλη φέτα. Γιατί κατάλαβα ποιον υπονοείς. Αυτός. Ποιον. Σοφάει. Υπονοείς αυτόν που είναι στον Άγιο Δομήνικο. Δεν μπορώ να πω. Έλα. Ποιον, είναι 14 εκεί. Έναν πολύ γραμμωμένο στον Άγιο Δομήνικο. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερο. Το Γιάννης Πηγιαρά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ δεν να ξέρουμε. Πω. Δεν ξέρουμε. Όλοι ξέρουν και δεν λέτε. Σοφάγια. Λοιπόν, γενικώς να σου πω, ο καθένας με το γούστο του και το στυλ του. Πότε είναι η Κατερίνης. Δεν θυμάμαι, τώρα με πιάνεις. Γι' αυτό τέρμα η δίαιτα, κορίτσι.